Τι θα κάνουμε, πιστεύεις? Θα εμφανιστούμε, θα τα βγάλουμε πέρα όπως και άλλες εποχές. Νομίζω ναι. Θα τα βγάλουμε. Απλώς θα γίνουμε ακόμα λίγο χειρότεροι. Έχει ακόμα δηλαδή. Χειρότεροι. Ναι, πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Δεν είναι από τις καλύτερες στιγμές που ζούμε, αλλά μην ξεχνάς ότι μιλάς σε έναν άνθρωπο που η γενιά του πέρασε από όλες τις. Δηλαδή, γεννηθήκαμε λίγα χρόνια αμέσως μετά τον εμφύλιο. Μετά ήρθε η Χούντα, μετά ήρθε το Πασόκ, δηλαδή αυτή η απελευθέρωση. Τώρα είναι η χειρότερη όλων αυτών των καταστάσεων. Όχι, όχι, όχι. Η Χούντα, ας πούμε, ήταν χειρότερη. Δεν περιγράφεται. Τώρα, ήταν χειρότερη. Εντάξει, πάλι καλά. Όχι, εδώ. Αλλά απλώς εκείνο που τα διαφοροποιεί τα πράγματα, και όταν ακούω κάποιον να λένε είναι Χούντα αυτό, λέω δεν είστε τα καλά σας. Είστε τρελοί. Δεν ξέρετε τι ήταν η Χούντα. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι ότι τότε υπήρχε μια ελπίδα. Ενώ τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το χειρότερο. Υπάρχουν πράγματα που στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, έτσι πως παρουσιάζονται, όπως εμφανίζονται, με τη δική τους προοπτική το καθένα, να σε τρομάζουν, να σε φνιδιάζουν, να παίρνει μορφές δηλαδή. Όπως λέμε ρε παιδί μου, ο φασισμός, ξέρω εγώ, ο οποίος παγκοσμίως. Η τελευταία φορά που όντως φοβήθηκα ήταν με τη Χρυσή Αυγή και δεν έχω πάψει και να φοβάμαι. Ναι. Όταν το έπατε σε μία συνέντευξη καλή ώρα. Στον Κωστόπουλο μου είπε ο Πέτρος, φοβάσαι, τι φοβάσαι μωρέ, σιγά φοβάσαι τώρα αυτά τα τζογλάνια. Ο Νέρ. Μετά από ένα χρόνο, όταν είδαμε αυτά που είδαμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι δεν είχα και πολύ άδικο για το φόβο. Δηλαδή όταν έφτασαν πια και στο φόνο και σε αυτό το βιντεάκι που είδαμε προχθές, όπου ένα παιδάκι το βάζει να λέει Χάι Χίτλερ, ένα μικρό παιδάκι του λένε και μπράβο, εκεί αγριεύει το πράγμα πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι η ιστορία με τον φασισμό ότι έχει να κάνει, ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο ή πιστεύεις ότι μπορεί και να υπάρχει και μια παθολογία πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή γιατί υπάρχουν άνθρωποι ρε παιδί μου οι οποίοι ξέρω εγώ μπορεί αυτό που λέμε λόγω οργής, λόγω να στρέφονται κατά εκεί, αλλά ναι, δεν είναι άλλες περιόδους Ελλάδα, πάνω. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, βλέπεις ότι και στο Παρίσι η Λεπέν, στην Γαλλία η Λεπέν και παντού αρχίζει και ξαναβγαίνει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον όλεθρο του φαινομένου, τόσο πολύ ξαναγεννιέται και αρχίζει να έχει ελπίδες. Δηλαδή, εκτός από ελληνικό, την οργή του Έλληνα για τα μέτρα που τον όθησε στα άκρα, υπάρχει και μια γενικότερη. Γενικότερα υπάρχει, δηλαδή μια ανάπτυξη. Και είναι πολύ ανησυχητικό. Και είναι ανησυχητικό γιατί φαίνεται ότι όταν εξαπλούνται πάρα πολύ και όταν γίνεται φαινόμενο καθημερινής χρήσης, βλέπεις ότι γίνεται αποδεκτό από τον κόσμο. Αν δεις τότε η Γερμανία, δηλαδή, πώς το ανέχθηκε όλο αυτό. Το ίδιο το φίδι που γέννησε. Να σου πω κάτι, με πιάσε η καρδιά μου λίγο τώρα. Μα αυτά που λέμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Να σου πω κάτι. Το θέατρο, γιατί το είπες με το που ήρθες στην δική σου δικαιοδοσία Δημήτρης Χόρν και δεν το είπες, ας πούμε, στα μάτια Φασουλής? Καλά, έχει ξεκινήσει καλύτερα από αυτό που λες, γιατί τότε όταν έκανε το θέατρο της η Κάτια, θέατρο Κάτιας Δαντουλάκη, λέγανε όλοι, μα γιατί το έβγαλε κάτι για Δαντουλάκη, είναι δυνατόν, δεν βρίσκει για ένα όνομα και αυτά. Και είπα, παιδιά, γιατί το λέτε αυτό? Και εγώ, αν κάνω ένα θέατρο, θα το βγάλω. Θέατρο κάτι για Δαντουλάκη. Ας παίζω. Και εγώ έτσι θα το έκανα. Ναι. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, επειδή σε αυτό το θέατρο έπαιξα με το Χόρν ένα χρόνο και επειδή το είχα συνδέσει άμεσα μαζί του και εκεί έπαιζε τον περισσότερο καιρό, αισθάνεται ότι ήταν δικό του το θέατρο. Πόσα έργα έπαιξες με τον Χόρν? Ένα, αλλά μία σεζόν. Μία σεζόν παράδεισο. Είναι αυτό που μου έχεις πει που γίναγε και λέγε σου ξέρω. Ναι, όχι, ναι. Χειρότερο από αυτό. Την ώρα που τον χειροκροτούσε το κοινό και έκλεινε αυλαία και νομίζαμε ότι ήταν πια μέσα στο ρόλο και ότι δεν γινόταν χωρίς αυτό. Ήταν εκεί το κοινό και α, η Μοντζάκ. Γύριζε σε εμάς με το κλείσιμο της αυλαίας και εκεί που έκλαιγε και χτυπιόταν. Τι σου ξέβα, αγγελίστρα μου. Τον κάνει ολόιδιο. Τουλάχιστον εγώ δεν τον γνώρισα προσωπικά. Γι' αυτό τον κάνω ολόιδιο επειδή δεν τον γνώριζε. Όχι, όχι, και άλλοι το λένε ότι τον κάνει ολόιδιο. Όχι, απλώ θαυμάζω την τοναλιτέ που έχει. Κάτι που σε τιμάξει ποιο είναι? Πάρα πολύ εκτός των άλλων. Μαζί σου. Ναι, καλά, εννοείται. Αλλά πέρα από αυτό, είναι η μελέτη και η τιμή που έχεις κάνει σε ανθρώπους παλαιότερους από σένα. Δηλαδή, πώς τους μελέτησες, πόσα πράγματα ξέρεις για αυτούς, πώς τους βρήκες κοντά. Δηλαδή, και για την Έλλη τη Λαμπέτη και για τον Δημήτρη το Χόρνα, αλλά και για ηθοποιούς τους οποίους δεν είναι ευρέως γνωστοί. Για την Ντούλα Λαμπάκη, ας πούμε. Ναι. Αυτά ο Χόρν μου τα είπε. Στα είπε και τα θυμάσαι και τα ρουφά σαν σφουγγάρι όλα αυτά. Ήμουν και τόσο νέος και μίλαγε και
Εγώ ήμουν ένα μαγνητόφωνο και πολύ καλό, πάρα πολύ καλή. Αλλά σε αγαπούσε ο Χορν, δηλαδή σε είχε ξεχωρίσει για να στα λέει και να... Ναι, αλλά και εγώ τον λάτρευα. Τον λάτρευα, δηλαδή για ένα χρόνο πηγαίναμε, θυμάμαι, στο σπίτι του μετά για να φάμε, ο Μοσχίδης, η Ντόρα Σιμοπούλου και εγώ. Και οι άλλοι φεύγαν κατά τις 3-4, εγώ έμενα μέχρι τις 7. Εσύ τώρα μιλάμε για παιδάκι όμως, γιατί ηλικία, 22... 23 ετών εκεί. Τίποτα, μόλις είχα βγει στο θέατρο, είχα 2 χρόνια στο θέατρο. Και τον, αλλά και πριν το γνωρίσεις, τον είχε σύνταγμα. Ναι, παιδιόθεν. Παιδιόθεν. Αλλά όταν τον όρισα πια, μαγεύτηκα. Ναι, και ως προσωπικότητα δηλαδή είχε την ίδια γοητεία. Ήταν περισσότερο γοητευτικός, πρέπει να σου πω. Αλήθεια. Ακόμα και από τη σκηνή. Ήταν ένα σύννεφο με παντελόνια, δηλαδή δεν φαντάζεσαι. Ένας αέρας. Δεν τον έπιανε πουθενά. Βέβαια, πρέπει να σου πω, εκείνο που τρόμαξε όταν τον είδα από πολύ κοντά ήταν ότι κάθε τόσο μέσα στην άφατη καλοσύνη, χαριτομενιά, προσφορά, μεγαλοσύνη, ποιητικότητα, τον έπιανε κάτι πάρα πολύ μοναχικό και καθότανε. Ένας αυτισμός. Σαν να κοιτάει προς τα μέσα και να βλέπει ένα μαύρο πάρα πολύ. Και μετά άρχισε να τραγουδάει. Έχει κάνει και επιθεώρηση. Την οποία. Δεν μπορεί να φανταστεί. Είχε γράψει ο ίδιος επιθεώρηση. Αλώνιζε πάντα. Η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να ακουστεί το τίτλο στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετικό. Αρχίδια και βιολέτες. Το θεωρώ καταπληκτικό. Δεν το έπαιξε εννοείς αυτό το πράγμα. Το έπαιζε κάθε βράδυ σπίτι. Α, αυτό. Ναι. Είχε και πολλά τραγούδια χορευτικά. Το μεγάλο χορευτικό ήταν φορούσε στον κόλο τη άσπρα φτερά. Θεωρείς ότι, αν μπορεί κανένας να κάνει τέτοια σύγκριση, η Έλλη Λαμπέτη ως υποκριτική, ως ηθοποιός, ότι ήταν πιο σπουδαία από τον Δημήτρη Χόρν? Ήταν αλλιώς σπουδαία. Δηλαδή? Ήταν αλλιώς σπουδαία. Ο Χόρν τη θαύμαζε πάρα πολύ, σαν ηθοποιό. Τη ζήλευε κιόλας. Και την ψιλοζήλευε. Η Έλλη έδειχνε ότι τον παραδέχεται, αλλά... Ναι. Γιατί το πιάσε στον αέρα τι συμβαίνει και δεν θα του το δίνε με τίποτα. Ποτέ. Είναι και το χαρακτηριστικό αυτό που είπε. Αυτό είναι το ωραιότερο. Γιατί του λέγα, μα τι. Κάτι μιλάγαμε για την Λαμπέτη, μου λέει η άλλη είναι ένα πράγμα. Μου λέει η άλλη, γυρνάγαμε, πήγανε στην Αράχοβα γιατί γυρνάγανε ένα φιλμ, το τελευταίο ψέμα. Και πήγα Δευτέρα να δω το γύρισμα και όπως γυρνάγαμε, μου λέει, α, κοίτα ένα κοριτσάκι, δεν είναι τέρας. Αλλά του το είπε με λαχτάρα ότι θα δει κάτι πάρα πολύ ωραίο, είναι τέρας. Αυτό ήταν όλο η Έλλη, ένα ποιητικό πρόσωπο που μπορεί να έχει και πολύ σκληρά πράγματα. Βέβαια, η Έλλη στη σκηνή ήταν κάτι μαγικό. Δεν την πρόλαβα να τη δω. Δεν την είδε. Την έχω ακούσει, αλλά δεν την έχω δει. Ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήταν μια ηθοποιός που έπαιζε μέσα από τις παύσεις, μέσα από το υπονοούμενο. Ποτέ δεν θυμόσουν τα λόγια, θυμόσουν όμως όλο το αίσθημα που είχε. Και όλο αυτό θεατρικά κάτω, έτσι, όχι κινηματογραφικά, ας πούμε. Και κινηματογραφικά όμως. Ξέρεις, στο τελευταίο ψέμα, όταν παίχτηκε στο Εδιμβούργο, ήταν 2 εφημερίδες που γράψαν τα ίδια πράγματα, χωρίς να έχουν συνοηθεί. Γεννήθηκε η Νέα Γκάρμπο. Είναι συγκλονιστική σε αυτό το έργο. Δεν πήγε καλά, είχε ένα άσχημο φινάλε, αλλά το έργο ήταν πολύ καλό και αυτή. Εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι μάθημα για μια νέα ηθοποιό να δει, ας πούμε, τη σκηνή έξω από την ταβέρνα, σε αργό, σε πολύ αργή κίνηση, να δει πόσα πρόσωπα αλλάζει από την ώρα που κοιτάει, που τη φυλάνε, μέχρι την ώρα που κοιτάει τον εραστή. Είναι ένα θαύμα. Αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, αυτό που είχε πει στο Χόρν, έτσι θα το πεις αυτό? Καλά, ναι, αυτό δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή αν ο Χόρν το έλεγε για να... Σαν εφιάλτη να το μεγενθύνει. Ναι, ούτε μπορούμε να το πούμε γιατί αναφέρονται και ονόματα εκεί, οπότε άστο. Όχι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι θα το πεις, γιατί νιώθω ένα κόμπο εδώ στο σώμα. Όχι, αυτό δεν το πεις στον Τάκη. Α. Όχι, αυτό δεν το έχει πει στον Τάκη. Κάνανε με τον πρωταγωνιστή, είχαν μετά. Όταν είχε χωρίσει με τον Τάκη, έπαιζε με έναν άλλο πρωταγωνιστή και έλεγε στο καμαρίνι μέσα, έλεγε ότι δεν ξέρω, παιδιά, όταν ο άλλος δεν παίζει καλά, νιώθω ένα πόνο στο στομάχι, ένα κράμπα. Εντάξει, την ακούγαν όλοι, παθαίνει κράμπα, άμα δεν παίζει καλά, λέγανε καλά τώρα αυτά. Και βγαίνει να παίξει και μόλις μιλάει ο πρωταγωνιστής, λέει, α, κράμπα, πάνω στη σκηνή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Πω, Θεέ μου, δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση αυτού που του είπε για την κράμπα της.
Και από αυτές τις μορφές, κοιτάξτε, το Horn πάντως για προσωπικούς λόγους, επειδή ήσουνα σε αυτό τον κύκλο ανθρώπων που διπνούσατε μαζί, ναι, και όλα αυτά, τον αγαπάς και περισσότερο. Πάρα την άλλη δεν την γνώρισες, ας όχι, πούμε. Όχι, την γνώρισα, αλλά όχι τόσο πολύ. Όχι, όχι τόσο καλά. Την γνώρισα, έχω περάσει και ένα ωραίο βράδυ με τους δύο. Μετά από πολλά χρόνια από το χωρισμό τους, το 75-76. Mm. Φάγαμε τρεις μας δηλαδή, ναι. Δεν είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα που θυμάμαι. Καλά, εντάξει, αυτό, ναι, είναι σε όλες, ναι, τις σχέσεις. Μπορούμε να έχουμε μια, ναι, εικόνα από, ναι, αυτό το πράγμα. Από άλλες μορφές έτσι που τις έχεις προλάβει και δεν τις πρόλαβα εγώ, μεγάλων κωμικών ή γυναικών, ξέρω εγώ, την Αρώνη, ας πούμε, την είχες. Εξαιρετική κομμεντιέν. Εξαιρετική κομμεντιέν. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Την είχες και δασκάλου. Αλλά όχι. 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 Το εθνικό τελείωσες. Το εθνικό. Ποιους είχες δασκάλους εκεί? Πολλούς. Πάρα πολλούς, αλλά ο πιο σημαντικός, για να τα λέμε τα πράγματα, ήταν ο Τερζάκης, ο οποίος μας έμαθε τι σημαίνει να διαβάζουμε θέατρο και να παίζουμε. Το πέρασμα της Παξινού, που τότε δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, ναι, αλλά μετά από χρόνια. Ναι, γιατί μίλαγε με έναν τρόπο που, τι να καταλάβει ένα παιδάκι 18 χρονών, έλεγε σε μία ηθοποιό, στην Ελίζα Τσένκε, μία ηθοποιό, δεν έγινε μετά, να παίξει Μπερνάρντ Άλμπα και της λέει, πρέπει να είσαι ένα «α». Ένα «α». Τι να καταλάβει τώρα ένα ηθοποιό. Και της λέει, μα το λέει ο τίτλος. «Α, καζα, Μπερνάρντα, Άλμπα, α». Εμείς τρομάζαμε τα ρόλα ή γελάγαμε. Και μετά από χρόνια, την ώρα που παίζεις και νομίζεις ότι όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, ότι ήταν αστεία της παιδικής της ζωής, καταλαβαίνεις απάνω στη σκηνή τι σημαίνει να είσαι ένα τεράστιο «α». Και πώς αυτό το πράγμα είναι σαν να παίρνει όλους τους ήχους από μέσα από την αίθουσα και να τους ξαναγεννάει. Εκείνη την ώρα που το έλεγε δεν το καταλάβαμε, ότι «μα δεν βλέπεις», λέει, «κεντάς», έλεγε εκεί στην Μπερνάρντ Άλμπα. «Κεντάς. Όταν κεντάς και οι ατάκες έτσι πρέπει να βγαίνουν. Σταυροβελονιά». Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένας ανθρωπογεωγραφία δηλαδή. Ναι, ήταν μια υποθήκη για μετά. Η φοβερή. Αυτό τώρα το πράγμα δεν της το μάθε κανείς της Παξινού, το είχε συλλάβει έτσι. Νομίζω ότι βοηθήσανε πολλά πράγματα εκεί, γιατί ήταν και άλλες εποχές. Ήταν μια γυναίκα η οποία βγήκε στο θέατρο στα 40, είχε κάνει μια καριέρα εκπληκτική σαν τραγουδίστρια όπερας. Ήταν, μην ξεχνάμε ότι. Μην ξεχνάμε, ας θυμηθούμε καλύτερα, ότι ο Μητρόπουλος είχε γράψει μόνο μια όπερα για μια γυναίκα, για την αδελφή Βεατρίκη, και ήταν για την Παξινού, η οποία την έχει παίξει τη Βεατρίκη. Όλα αυτά που συζητάμε, προσπάθησες εσύ να τα περάσεις στις ερμηνείες σου, δηλαδή σαν συμβουλές, σαν, ξέρεις. Πρώτα απ' όλα, εγώ προσπάθησα να τα περάσω όταν αρχίζουμε πρόβα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οι πρώτες δύο εβδομάδες ξεκινάνε με όλο το θέατρο επί σκηνής. Δηλαδή, να λέω ιστορίες για το θέατρο, να φτιάξω δηλαδή ένα σκηνικό χώρο που να μπορεί να αισθάνεται ο άλλος ότι μυρίζει, ότι μόλις μπαίνει μέσα στην αίθουσα βρωμάει θέατρο από παντού. Οπότε το πρώτο που κάνω είναι να ανακοινώνω όλα αυτά που ξέρω για το θέατρο, από ανθρώπινες ιστορίες μέχρι που μπορούν να υποθούν, αλλά και αυτές που δεν μπορούν να υποθούν ή και πράγματα που δεν λέγονται, προσπαθώ να τα αναπαραστήσω και μετά αρχίζω το διάβασμα ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί νομίζουν ότι κάνουμε κοτσομπολιό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί αρχίζει η πρόβα, η, ναι, πραγματική. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εκείνη την ώρα καταρχάς δένεται ο θείασος, αποκτά ένα κοινό τόπο, ένα κοινό στόχο. Αυτό είναι. Και ξέρουν περίπου τουλάχιστον το χρώμα και ατμόσφαιρα. Γιατί αυτοί οι δουλειές οι δικές σου, αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ τους κτλ., έχουν ένα κοινό παρονομαστεί ότι έχουν ατμόσφαιρα. Βρίσκεις πάντα μια ατμόσφαιρα και όχι, την... πάντα τις περισσότερες φορές, γιατί ξέρεις ποτέ δεν... Αν η επιτυχία είχε συνταγή, θα κάνει μόνο επιτυχίες. Μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά και να μην πετυχαίνεις, και μετά μπορεί να κάνεις και τα μισά και να... Και έχουν και κάτι άλλο. Μετά που σε γνώρισα και γίναμε έτσι και φίλοι, και εναλλάσσεις πολύ συχνά τη δική σου κυκλοθυμία, τη δική σου κατάθλιψη με τη χαρά και την έκρηξη και όλα αυτά που στη ζωή σου τα χειρίζεσαι. Εσύ ξέρεις με ποιον τρόπο και πώς σε ευνηδιάζουν. Μπορείς και τα πλέξεις σε μια παράσταση. Δηλαδή, ποτέ δεν βρίσκεις κάτι να είναι μονάχα κωμικό ή μονάχα δραματικό. Μέσα στο δράμα ψάχνεις την κωμωδία και μέσα στην κωμωδία ψάχνεις το δραματικό και το. Έτσι είναι στη ζωή. Έτσι είναι, ναι. Ήμουν πολύ μικρός και είχε πεθάνει η αδερφή του πατέρα μου και η ξαδέρφη μου έκλαιγε. Νόμιζε ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Και εκεί που έκλαιγε, έρχεται και αυτός από το γραφείο κηδιών. Και εκεί που έκλαιγε και έλεγα, ήμουν ένα μικρό παιδί και την έβλεπα και λέω: θα πεθάνει τώρα, θα πεθάνει και αυτή, θα πεθάνει και αυτή. Του λέει: μας έκλεψες, μου φαίνεται. Μας έκλεψες, μου φαίνεται.
Όντως. Και πόσο οικείο είναι σε κάθε ήταν και τα δύο αυτά, το πολύ γνήσια. Εσύ έχεις περάσει καμιά κατάθλιψη που να κράτησε καιρό? Δεν τους επιτρέπω. Και πώς βγαίνεις από αυτό, ας πούμε? Με απόφαση. Βάζοντας το δεξί πόδι μπροστά στο αριστερό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και είχα ακούσει κάποτε για μια γυναίκα που της είχε πει ο ψυχίατρος που δεν μπορούσε να βγάλει άλλη τέτοια και της λέει, να σου πω, είναι ένας διακόπτης. Κάνε κλακ και τελειώνεις με αυτό. Τελειώνεις με αυτό. Κλακ. Τόσο, ναι. Ορισμένα πράγματα θέλουν ένα κλακ, ένα διακόπτη. Ναι, αρκετά. Άρα κάποια στιγμή και τα ψυχολογικά μας προβλήματα, δεν εννοώ τα δικά σου και τα δικά μου, του κόσμου, είναι κάτι που πρέπει να μας κουράσουν, να τα βαρεθούμε και από μόνα τους να τα παύσουμε επειδή μας κούρασαν. Δεν θέλει αποφάσεις. Δεν γίνονται όλα αυτά με αποφάσεις. Η ζωή σε βοηθάει πάρα πολύ. Αν αφαιθείς στη ζωή, πολλές φορές σου δίνει καλύτερη λύση από ότι το μυαλό σου. Το οποίο και δεν είναι και από τα καλύτερα πράγματα του κόσμου. Θαυμάζω πάρα πολύ μια φράση του Μπέκετ που λέει: αυτή η κόλαση της πεντάρας που την ονομάζεις κεφάλι σου. Κόλαση με ένα αλλά της πεντάρας. Εμπιστοσύνη στον εαυτό σου σε ποιον τομέα έχεις περισσότερο, στη διάστηση ή στην ευφυΐα σου? Η ευφυΐα μου με καθυστέρησε σε πολλά πράγματα. Σε φρενάρισε, ναι. Ενώ διαστητικά σου πιο ακριβής. Νομίζω ότι ήμουν έξυπνος, αλλά κάποια στιγμή μου έκοψε πράγματα, μου έκοψε δρόμους. Μου έκοψε δρόμους από το αυθόρμητο, από πολλά πράγματα. Και βασικά, ξέρεις, όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι η εξυπνάδα δεν έχει καμία σχέση με την ποιήση. Να πεις ποτέ για να μπει, τι ξέρεις, τι έξυπνος ποιητής που είναι αυτό, σου πάει το μυαλό. Και αν θα σε ενδιαφέρε κάτι, ναι, θα έσου να έχεις, ναι, τον τίτλο του ποιητή και όχι, ναι, του έξυπνο. Ναι, ναι. Αυτό είναι μεγάλο. Ο έξυπνος είναι της πιάτσας. Ναι. Πολύ καλό στην πιάτσα. Και άρα εξυπνάδα τι είναι περισσότερο, να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες? Να έχεις την ευφυΐα να αφαιθείς στη ζωή. Και την ευελιξία. Ναι. Γιατί υπάρχουν δύο μορφές εξυπνάδες. Υπάρχει ο έξυπνος που φαίνεται και τον θαυμάζουν όλοι, και υπάρχει ο έξυπνος που κάνει τη δουλειά του έχοντας πείσει όλους ότι είναι βλάκας. Όχι. Ενώ την εξυπνάδα αυτή που όλοι πιστεύουν ότι είναι βλάκας και αυτός τη δουλειά του την κάνει μια χαρά. Ποιος είναι πιο έξυπνος, αυτός που φαίνεται? Πάντως οι έξυπνοι τον καταλαβαίνουν και αυτόν. Ναι, και υπάρχουν και οι έξυπνοι που θεωρούν τον εαυτό πιο έξυπνο από τους άλλους και υποτιμούν την εξυπνάδα. Έχω γνωρίσει, ναι, πάρα πολλές μορφές εξυπνάδας. Αλλά και δεν ξέρω ποια να θαυμάσω. Δεν με ενθουσιάζουν πια. Ούτε και εμένα. Η καλοσύνη είναι πιο σημαντική από την εξυπνάδα και τη γοητεία. Ναι. Η ποιήση όμως είναι πάνω. Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, όταν τον βλέπεις να αφαιρείται και βλέπεις ένα βλέμμα που δεν το έχει δείξει σε τίποτα άλλο και καταλαβαίνεις τον έσω του εαυτό. Εκεί είναι μια ποιητική στιγμή για τον άνθρωπο. Και οι αντιφάσεις δεν είναι αυτές που κάνουν τους ανθρώπους έτσι πιο... Ναι, όσο μεγαλύτερες είναι, τόσο πιο θελκτικοί είναι οι άνθρωποι, αλλά περνάνε και αυτοί των παθών τους στον τάραχο. Εσύ είσαι αντιφατικό άτομο, δεν είσαι? Μπορεί, ναι. Την ίδια ώρα δεν μπορεί μέσα σου να συμβαίνουν αυτό εδώ, δύο διαφορετικά πράγματα? Ναι, μπορεί. Και τα διαχείριζες όμως, τα παλεύεις. Να σου πω, δεν ασχολούμαι και τόσο με τον εαυτό μου όσο νομίζεις. Δεν νομίζω ότι ασχολείσαι πολύ. Εγώ, ναι, προσπαθώ τώρα να βγάλω πράγματα, ναι, από τον εαυτό σου. Δεν το παίρνω και πολύ σοβαρά. Ναι. Όχι, τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Είναι καλό να έχεις τα μάτια έξω και να μην τα γυρνάς μέσα. Ναι. Μας το είπε, είχαμε τον Κώστα Βουτσά και μου είπε ότι ο μπαμπάς του του έλεγε ότι όχι, θέλω να δουλεύω, θέλω να δουλεύω, γιατί λέω στο σπίτι ακούω τον εαυτό μου. Ναι, υπέροχο. Υπέροχο. Το να τον ακούς τον εαυτό σου δεν, ναι, είναι. Θέλει... Άκου και λίγο τους άλλους. Οι ψυχίατροι βέβαια λένε να ακούς και τις προσταγές από... Τι μάνια είναι αυτούς με τους ψυχίατρους σήμερα, τι κόλλημα? Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι είναι της μόδας, είναι ότι πολλοί κόσμος κάνει ψυχοθεραπεία και πάρα πολλά πολύ. Και... Εγώ δεν έχω... κόσμος πάει στο γήπεδο, δεν μιλήσαμε για τον κόσμο πάει στο γήπεδο. Με το ποδόσφαιρο δεν έχεις καμία επαφή. Όχι, όχι. Μικρός πήγαινα, ήμουν Ολυμπιακός, ναι. Ήσουν Ολυμπιακός, δεν είσαι δηλαδή? Και είμαι, αλλά εξαγχιστίας από ανάμνηση. Δεν το παρακολουθώ όπως τότε, γιατί έμενα στον Πειραιά όταν ήμουν στο Δημοτικό και πήγαινα συνέχεια στον Ολυμπιακό και τρελνόμενο πηγαίναμε στις προπονήσεις, γιατί το Καραϊσκάκι τότε ήταν ανοιχτό, έμπαινες έτσι μέσα. Αλάνα. Ναι, Αλάνα. Και ήταν υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Και αυτό με το θέατρο τελειώνει προφανώς. Ναι, από εκεί, ναι, και πέρα. Μετά το θέατρο αυτό. Άλλο προσανατολισμό, ναι, τελείω. Ναι. Όταν ξαναγυρίσουμε στο Αργά, ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που ξεχώρισε με την πρώτη του εμφάνιση. Γιάννα Μπουσδούκου.